ταυτιστείς με τον Βαγγέλη σε ό,τι αφορά ενώ το να γράψεις κάτι γι' αυτόν? Εκείνο τη μέρα που βγήκαν όλα αυτά στην επιφάνεια, πραγματικά πήρα το μολύβι μου και ξεκίνησα να γράφω το έργο. Γιατί πραγματικά ήταν για μένα έκρηξη αυτό το γεγονός. Ένα παιδί που πραγματικά, χωρίς να φταίει, χωρίς να κάνει κάτι, δεν μπορεί. Όλα αυτά τα περιστατικά που βγήκαν στη φόρα και φάνηκα τυχερός γιατί μπόρεσα, επειδή το ψάξα να μάθω και κάποια πιο έτσι, λεπτομέρειες που μπορεί να μην τις ξέρει το ευρύ κοινό. Μίλησες με τους γονείς του? Όχι, με τους γονείς του, με ένα πολύ κοντινό πρόσωπο και έμαθα πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μου θύμισαν τόσο πολύ τα δικά μου βιώματα, τα οποία θα το ξαναπώ. Αν δεν είχα τους γονείς μου να τα συζητήσω και να τα κάνω και να τα ξεπεράσω και να έρθουν να πάρουν θέση και να με προστατεύσουν από όλο αυτό και να ζητήσουν να τον φύγετε από εκεί και να τον πάτε εκεί, αλλιώς δεν θα ξαναφήσουμε το παιδί μας να ξαναρθεί. Και ελάτε να το συλλάβετε στο στρατό. Αν δεν κάνετε αυτό και αυτό, κύριοι, γιατί έτσι πρέπει να είναι οι γονείς σήμερα? Αν τα μαθαίνουν, ή άμα τους το λέει το παιδί. Γιατί εσύ τους τα έλεγες. Εγώ τα έλεγα. Θέλω να πω ότι αυτό δεν ξέρουμε αν ποτέ λένε τα παιδιά, ναι, αυτό που συμβαίνει στους γονείς. Ναι. Γιατί πολλές φορές φοβούνται μέσα τους μην το πούν στους γονείς και είναι χειρότερη η κατάσταση και τους κοροϊδέψουν. Και αυτό φοβούνται. Νομίζω ότι ταυτίστηκες σε κάτι, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι, το ότι εσένα στο στρατό σου βάζανε κέρματα για να τραγουδάς. Στο σχολείο, στο στρατό. Στο σχολείο, ναι, μου βάζανε κέρματα στο στόμα για να τραγουδήσω όπως κάνουν τα jukebox. Και έμαθα ότι κάτι αντίστοιχο στο στρατό είχε ζήσει ο Βαγγέλης Γιακουμάκης που τον κλείδωσαν στο φοριαμό και του πετούσαν νομίσματα από τις τρύπες να τραγουδήσει. Μου θύμισε τόσο πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι εκείνη τη στιγμή θέλουν, προσπαθώ ακόμα να το καταλάβω, νομίζω ότι αυτό που θέλουν είναι να σε ταπεινώσουν και να σε κάνουν να νιώσεις ότι δεν είσαι τίποτα μπροστά τους. Όταν ήρθαν οι γονείς μου να δουν την παράσταση, ένιωσαν τέτοια συναισθηματική φόρτιση, νομίζω ότι θα τους χάσω εκείνη τη μέρα στην παράσταση. Οι γονείς σου. Ναι, γιατί πέρασε μπροστά από τα μάτια τους όλη μας η ζωή. Είναι πολύ βιωματικό αυτό το έργο. Mm-hmm. Θυμήθηκαν τα πάντα. Δηλαδή, ο μπαμπάς μου, που είναι και ο άντρας του σπιτιού και είναι πολύ δυνατός άντρας, λύγησε, έκλαιγε 2 ώρες. Το λέω δηλαδή, τώρα θα με βρεις που το λέω, αλλά χάρηκα τόσο πολύ που συνειδητοποίησα για ακόμα μια φορά πόσο ευαίσθητους γονείς έχω και λέω